αγρότες συγκεντρώνονται στο χώρο των δικαστηρίων στο Ηράκλειο Κρήτης φωνάζοντας συνθήματα. Σπρώγνουν με δύναμη την πόρτα. Η πόρτα σπάει και μπαίνουν μέσα. Ένας αξιωματικός της Ελλάς και δύο ειδικοί φρουροί που προσπάθησαν να τους αποτρέψουν τραυματίζονται από τα σπασμένα τζάμια. Οι αγρότες διαμαρτύρονταν για την υπόθεση 92 συναδέλφων τους που έκαναν επεισόδια στο αεροδρόμιο το 2009, η οποία και εκδικάζεται στο δικαστήριο Ηρακλείου. Νωρίτερα, οι ίδιοι αγρότες μαζί με άλλους 3.000 από όλες τις γωνιές της Κρήτης παρήλασαν με τα τρακτέρ τους στους δρόμους του Ηρακλείου, διαμαρτυρόμενοι για την επιβολή φόρου στις αγροτοκαλλιέργειες. Το κτίριο της περιφέρειας πολιορκήθηκε από νέους αγρότες που ζητούσαν από τους βουλευτές του νησιού να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο. Οργή και από τους αγρότες της Βόρειας Ελλάδας. Ήδη η παραγωγή και οι αγρότες όλοι είναι πολύ επιβαρημένοι. Άνθρωποι που βγάζουν το ψωμί τους από την γη λένε στην κάμερα του Αλφα πως δεν τους φτάνουν τα χρήματα για να πληρώσουν το νέο φόρο στα αγροτεμάχια. Πώς είναι δυνατόν να μας φορολογήσουν, δηλαδή με ποια κριτήρια θα μας φορολογήσουν, τις πέτρες? Το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει αλλαγές στις κλίμακες για τα αγροτεμάχια, επιβαρύνοντας περισσότερο τους αγρότες με επιδοτήσεις, εξαιρώντας όσους τα κτήματά τους έχουν απαλωτριωθεί και ανεβάζοντας τα εισοδηματικά όρια για πλήρη απαλλαγή. Εγκατέλειψε τις πανεπιστημιακές αίθουσες της Νέας Υόρκης. Ήρθε στην Ελλάδα, επένδυσε στην αγορά κινήτων και σήμερα είναι αναγκασμένος να δώσει ένα σκληρό αγώνα επιβίωσης. Έχω να πληρώνω για κάτι που δεν μου αποδίδει τίποτα. Ο 48χρονος Γιώργος Ελ Αλμαζίδης έχει 18 ακίνητα που, όπως λέει, όχι μόνο δεν μπορούν να συντηρήσουν αυτόν και την οικογένειά του, αλλά η εξοντωτική φορολόγησή του τον εκθέτει απέναντι στην εφορία. Ό,τι πουληθεί, πουλάω μέχρι και το σπίτι μου.